Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε τώρα σε μία ειδικότητα η οποία είναι στην πρώτη γραμμή και βεβαίως περνάει δύσκολες στιγμές, αποδεικνύεται δυστυχώς και στην πράξη. Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο ο θάνατος ενός πνευμονολόγου 42 ετών. Είναι μία ακόμα απόδειξη ότι η ειδικότητα αυτή είναι στην πρώτη γραμμή. Πάμε λοιπόν εμείς να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον κύριο Παναγιώτη Μπόγλου. Είναι πνευμονολόγος, ιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στον κλάδο σας. Χάσατε έναν συνάδελφό σας σε νεαρή ηλικία, 42 μόλις ετών. Όπως έλεγα νωρίτερα, μία απόδειξη ότι και ο κλάδος σας είναι στην πρώτη γραμμή και είναι σε συνθήκες, λειτουργεί σε συνθήκες επικινδυνότητας, έτσι δεν είναι? Ναι, δυστυχώς είχαμε το θάνατο πρόσφατα του συναδέλφου, ο οποίος έπεσε μαχόμενος, θα λέγαμε, πάνω στο καθήκον του, έτσι. Σωστό. Εξετάζοντας ασθενείς, οι οποίοι πήγαν στο ιατρείο του και χρειάζονταν τη βοήθειά του. Τόσο η πνευμονολογία σε όλα τα επίπεδα, είτε πρόκειται για νοσοκομιακούς, είτε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε για ιδιώτες γιατρούς, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και προσπαθεί να ανακόψει το δεύτερο αυτό κύμα της πανδημίας. Και με διτό ρόλο, αν μου επιτρέπετε, γιατρέ, τα είχαμε ξαναπεί πριν από αρκετό καιρό, ο ρόλος σας είναι και συμβουλευτικός, αποτρεπτικός για την εξάπλωση του κορονοϊού και σε περίπτωση που υπάρξει εξάπλωση, συμμετέχετε στις ειδικότητες που προσπαθούν, που παλεύουν για την καταπολέμησή του, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, ο ρόλος είναι διπλός, χωρίζεται ανάλογα με τις βαθμίδες υγείας, δηλαδή άλλος ο ρόλος του ιδιώτη γιατρού, άλλος ο ρόλος του νοσοκομιακού γιατρού, άλλος ο ρόλος στα κέντρα υγείας. Εμείς παίζουμε περισσότερο στα ιδιωτικά ιατρία τουλάχιστον το ρόλο της διαλογής. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φιλτράρουμε τα περιστατικά και ανάλογα να τα χειριστούμε τοποθετώντας τα σε καραντίνα αυτά που έχουν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά και βγάζουν ένα θετικό μοριακό τεστ κορονοϊού. Προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όσο δυνατόν καλύτερα από το σπίτι με τη βοήθεια του τηλεφώνου, τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμβουλευτικά και όποτε και έχοντας μια πλήρη επικοινωνία με τον ασθενή, κρίνουμε κάθε φορά εάν ο ασθενής χειροτερεύει, χρήζει νοσηλείας του στο νοσοκομείο ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια πρώτη διαλογή, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για τα ίδια τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση και συγχρονισμός στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Δεν θέλω να μπούμε σε συναισθηματική κουβέντα, αλλά ποια είναι η ψυχολογία ενός ιατρού, ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά αυτό που εμείς φοβόμαστε, την επαφή με ένα ενδεχόμενο κρούσμα? Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Όμως το ψυχολογικό μέρος στο γιατρό είναι μέρος του επαγγέλματός του. Διότι είναι το ίδιο ψυχολογικό μέρος το οποίο αντιμετωπίζει μια οποιαδήποτε βαριά ασθένεια. Mm-hmm. Δηλαδή, ο γιατρός μέσα στη φαρέτρα των ιδιωτήτων και των ικανοτήτων που έχει είναι να χειρίζεται ψυχολογικά οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε περίσταση. Ακόμα και τις πανδημίες. Δεν πανικοβάλλεται ποτέ και αντιμετωπίζει με ηρεμία το κάθε περιστατικό. Τουλάχιστον αυτό κάνουν όλοι οι συνάδελφοι από την επικοινωνία που έχω εγώ με τους υπόλοιπους συναδέλφους τόσο της Βόρειας όσο και της Νότιας Ελλάδας. Ο γιατρός οφείλει να μην διακατέχεται από πανικό και μέχρι στιγμής τα δείγματά μας είναι θετικά. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ψυχολογικό όσον αφορά τη διαχείριση του περιστατικού. Πάντα, βέβαια, ενέχει το ενδεχόμενο της ψυχικής κούρασης, έτσι, του γιατρού, αυτό που λένε και οι ξένοι το burnout, δηλαδή το λεγόμενο πιο απλά κάψιμο το γιατρικό. Δηλαδή, ναι. Ο γιατρός, ο οποίος λειτουργεί επί πολλές συνεχόμενες ώρες και επί πολλές ημέρες, μπορεί να εμφανίσει επιπτώσεις κόπωσης τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής. Εκεί χρειάζεται η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ο εμπλουτισμός του με νέους γιατρούς, έτσι ώστε να γίνεται και η σωστή αντικατάσταση των γιατρών για να μην υπάρχει αυτό το λεγόμενο burnout.
Η κόπωση. Ήθελα να πάμε σε αυτό. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Επομένως, έχετε ενημέρωση από συναδέλφους σας στα νοσοκομεία και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει η αίσθηση ότι η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει να χαθεί ο έλεγχος και στα νοσοκομεία και στην κοινωνία. Φαντάζομαι ότι η εικόνα αυτή μεταφέρεται σε εσάς και από τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε, σίγουρα οι νοσοκομιακοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή έχουν επιφορτιστεί με μια βαρύτητα, θα λέγαμε, ως την αντιμετώπιση του όλου θεμάτου του κορονοϊού υπερβολικά μεγάλη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι μονάδες αυτές. Μέχρι στιγμής τα πράγματα, η κατάσταση είναι μεν ελεγχόμενη, είναι επιφορτισμένη, είναι οριακή, αλλά είναι ελεγχόμενη όμως. Μεγάλο φόρτο αντιμετωπίζουν κυρίως τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και τα περιφερειακά βέβαια. Έτσι, όμως πιστεύω ότι με το σωστό συντονισμό, έστω και την ίδια τη στιγμή, τόσο του κράτους, της πολιτείας, των γιατρών, όλων των βαθμίδων, πρωτοβάθμιας, ιδιωτικών ιατρίων και νοσοκομιακών, εφόσον είμαστε σε αγαστή συνεννόηση και συμπεριφορά μεταξύ μας, θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα και θα περάσει χωρίς να αφήσει ιδιαίτερες επιπτώσεις. Γιατρέ, να κλείσουμε την κουβέντα μας με κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές με τους συναδέλφους σας. Ακούγεται τριμμένη συζήτηση, αλλά δυστυχώς παραμένει επίκαιρη, καθώς πολλοί δεν τηρούν τα μέτρα αυτά. Να επαναλάβουμε τις απλές οδηγίες. Πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, πώς μπορούμε να αποφύγουμε το να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστούμε νοσηλεία στα νοσοκομεία, γνωρίζοντας ότι πλέον και η νοσηλεία τίθεται ένα αμφιβόλο. Είναι τόσο μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Ναι, κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εμείς πάντα τονίζουμε και πρέπει να τονίσουμε ότι τα μέτρα προστασίας αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας. Το εμβόλιο θα έρθει, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι διαθέσιμο στον ελληνικό χώρο, αλλά και ακόμα και αν το εμβόλιο να έρθει σύντομα, μέσα στο 2021 δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Έτσι, και όταν μιλάμε τα μέτρα προστασίας, είναι αυτό που έχω τονίσει επανειλημμένα, τα low-tech μέτρα προστασίας. Δηλαδή, τι είναι low-tech, είναι χαμηλής τεχνολογίας. Δηλαδή, το να φοράμε τη μάσκα μας, οπωσδήποτε προς το παρόν σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις μεταξύ μας και οπωσδήποτε φυσικά η καλή απολύμανση χεριών προσώπου. Αυτά είναι βασικά μέτρα που ακόμα και όταν θα ανοίξει και θα φύγουμε από την καραντίνα και θα ανοίξει η εστίαση και όλη η κοινωνία, θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η χαλαρότητα ίσως που υπήρχε το διάστημα μετά το πρώτο κύμα του κορονοϊού, που νομίζουμε ότι ξεμπλέξανε με τον ιό αυτό. Έχετε δίκιο, και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει ίσως να γίνουν μέρος της ζωής και για τα επόμενα χρόνια, ακόμη και μετά το εμβόλιο. Είναι κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε κτήμα μας και να τα έχουμε συνοδεία όλο το επόμενο διάστημα. Μέχρι το 2023 τουλάχιστον, να ξέρετε ότι μέχρι να αποδειχθεί και αποτελεσματικότητα του εμβολίου και να εμβολιαστεί και ένας ικανό μέρος του πληθυσμού, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να γίνουν βίωμά μας. Πρέπει να εισέλθουν στην καθημερινότητά μας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Έχει γίνει και σε άλλες πανδημίες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα παλαιότερα χρόνια. Έτσι, πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή και επιμονή. Εμείς, σαν κράτος, γενικά μέχρι στιγμής και σαν σύστημα υγείας, αν συγκρίνουμε με τα συστήματα υγείας και τα κράτη με παρόμοιο πληθυσμό με εμάς, γιατί έχει σημασία με ποιους συγκρινόμαστε, θα πάει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Και το τονίζω αυτό, έτσι. Το τονίζω. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει εξέλθει από 10 χρόνια μνημόνιο και μνημονιακών καταστάσεων. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.